Και πριν από τι εκλογέ της Αμερικής, ο κόσμο ήταν ασταθή, με του πολέμου να μένονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή μεταξύ άλλων και τι εντάσει στον Ειρηνικό. Η εξουσία της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν συρρυκνώνεται. Αυτό το διάστημα δημιουργεί ένα μεγάλο κενό το οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτούν οι εχθροί της Αμερικής παραβιάζοντας τους κανόνες και κλιμακώνοντας τις συγκρούσεις για να εξασφαλίσουν κέρδη. Παρά τις διαφορές τους, οι ομάδες του Μπάιντεν και του Τραμπ πρέπει να συνεργαστούν και να τους αποτρέψουν. Οι πρώτοι διορισμοί του Τραμπ δείχνουν ότι η εξωτερική του πολιτική θα είναι ριζοσπαστική. Ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο Μίχαελ Βάλτ, οι επιλογέ του για Υπουργό Εξωτερικών και Σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια, αντίστοιχα, μπορεί να φαίνονται παλιωμοδίτε, με αυστηρή στάση απέναντι στην Κίνα και το Ιράν. Ωστόσο, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται επειδή έχουν υιοθετήσει τι θέσει του Τραμπ, πίστη στον ηγέτη, ανυπομονησία για τον ΝΑΤΟ και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο νέο επικεφαλή του εμπορίου μπορεί να είναι ο Ρόμπερτ ένα ακραίο υπέρ του προστατευτισμού που επιθυμεί να ξεκινήσει νέο δασμολογικό πόλεμο. Το Πεντάγωνο θα διοικηθεί από έναν αρχάριο που επιδιώκει να καταστρέψει το βαθύ κράτο. Ο Τραμπ φαίνεται πρόθυμο να κλείσει συμφωνίε και να δεχθεί ανορθόδοξε συμβουλέ. Το προσωπικό του δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ασφαλεί επικοινωνίε και αγνοεί τον κανόνα ότι μια νέα κυβέρνηση αποφεύγει επαφέ με ξένου μέχρι να αναλάβει καθήκοντα. Στι 8 Νοεμβρίου, τηλεφώνησε στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο τη Ουκρανία, με τον Έλλον Μάσκ στη γραμμή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να κλιμακώσει την επίθεσή του για να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη πριν αρχίσουν τι διαπραγματεύσει για την ειρήνη. Το Ισραήλ μπορεί να χτυπήσει την Γάζα, τον Λίβανο και πέρα από αυτού, ελπίζοντα ότι η νέα κυβέρνηση θα το αφήσει να ολοκληρώσει τη δουλειά στο Ιράν και να επιτύχει άνησε εκεχηρίε. Η Κίνα μπορεί να δοκιμάσει μέχρι ποιού σημείου μπορεί να εκφοβήσει την Ταϊβάν ή τι Φιλιππίνε χωρί να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση ή εντάσει στη θάλασσα τη Νότια Κίνα αυξάνονται. Μπορεί να είναι ένα άχαρο καθήκον, αλλά η ομάδα του Τζο Μπάιντεν έχει το καθήκον να χρησιμοποιήσει την επιρροή τη, η οποία προέρχεται κυρίω από τη στρατιωτική υποστήριξη στου συμμάχου, για να αποτρέψει το χάο τη μεταβατική περίοδου. Οι μελλοντικοί ιστορικοί μπορεί να περιγράψουν τι επόμενε δέκα εβδομάδε ω τη στιγμή που η Αμερική μετατοπίστηκε από την διεθνιστική τη στάση μετά το 1945 σε μια νέα και πιο απομονωτική εξωτερική πολιτική. Αλλά αν οι ομάδε των Biden και Τραμπ δράσουν σοφά, η μεταβατική περίοδο δεν χρειάζεται να φέρει παγκόσμιο χάο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.